Κύριε Κουμαντάκη, ότι είναι ένα θέμα εθνικής εμβέλειας. Mm-hmm. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη, που σαφώς αφορά την Κρήτη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, μιας και τα αστερούσια ανήκουν στην Κρήτη και δει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, ο Όλυμπος και η Σαμαριά είναι οι περιοχές οι οποίες είναι ενταγμένες σε αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο της UNESCO. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμβολή του γενικότερα στην ανάπτυξη της Νότιας Κρήτης. Ναι. Θα είναι σε υπερθετικό βαθμό και θα σας πω γιατί. Το πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζει η UNESCO και αφορά τι? Τον άνθρωπο. Πώς ο άνθρωπος μπορεί μέσα σε τέτοιες περιοχές προστατευόμενες από την UNESCO να ζει, να απολαμβάνει, ναι, σεβόμενος απόλυτα το περιβάλλον, το οποίο όμως περιβάλλον του επιστρέφει πίσω ακριβώς αυτό το σεβασμό. Οι περιοχές δηλαδή αυτές οι οποίες είναι ενταγμένες σε αυτό το δίκτυο της UNESCO, στο πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα, τι είναι? Είναι περιοχές οι οποίες επί της ουσίας προστατεύονται από μία βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία ορθολογική, η οποία ναι, ανάπτυξη σέβεται απόλυτα τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα αστερούσια τώρα, γιατί τα αστερούσια είναι μια περιοχή, καταρχήν είναι η νοτιότερη περιοχή της Ευρώπης. Είναι μια περιοχή η οποία φιλοξενεί περισσότερο από 1.800 είδη ενδυμικά φυτά, 1.800 φυτά, από τα οποία ενδογενή φυτά είναι τα 180, αλλά αντιλαμβάνεστε γενικότερα σε βότανα κλπ. 85 διαφορετικά είδη πουλιών, μεταξύ αυτών το γυπαετό, το σπιζαετό. Διαθέτει όμως ένα τέτοιο περιβάλλον, ένα τέτοιο κεφάλαιο περιβαλλοντικό. Μινωικό κορυφής ο Κόφινας, φαράγγια, περιπατητικά μονοπάτια, ιστορικό, μινωική εποχή, προμινωική εποχή, ακόμα, θρησκευτικό. Ήκμασε ο ασκητισμός εδώ και μάλιστα είναι το Ιερό Όρος της Κρήτης. Με πληθώρα μνημείων. Το αποκαλούμε και Άγιον Όρος της Κρήτης, έτσι. Ακριβώς, το Ιερό Όρος, το Άγιο Όρος της Κρήτης. Γιατί από εδώ φύγαν οι ασκητές και πήγαν οι μοναχοί και πήγαν στο Άγιο Όρος. Από εδώ δηλαδή ξεκίνησε ο μοναχισμός και φύγαν στο Άγιο Όρος αργότερα και δημιουργήθηκε το Άγιο Όρος. Ο Άγιος Κοσμάς, του οποίου τα λείψανα πριν από 2 χρόνια, το γνωρίζετε πολύ καλά, βέβαια, είχατε κάνει και εκπομπή. Βέβαια. Ήρθαν από την Ιταλία όπου είχε. Όπου βρισκόντουσαν με πολύ αγώνα, με αγώνα πολλών ετών. Το πρώτο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην περιοχή Λουσούδη κάτω από τον Κόφινα, όπου λειτουργήσε, όπου είχε καταφύγει ο Ιωσήφ Φύλαγρης τότε ακόμα επί Ενετοκρατίας και για να διδάσκουν την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Όταν δηλαδή ο χριστιανισμός, η ορθόδοξη θρησκεία εδιώκεται από τους ενετούς, γιατί είχε δώσει ο Πάπας εντολή να μνημονεύουν τον Πάπα και όχι τον Πατριάρχη, τότε έδωσε ο Πατριάρχης εντολή να φύγουν μοναχοί, να φύγουν και άνθρωποι τους οποίους τους ενδιέφερε να ασχοληθούν με τον μοναχισμό, οι οποίοι μετέβησαν στα αστερούσια, τα οποία αστερούσια την εποχή εκείνη, κύριε Κουμαντάκη, ήταν, σύμφωνα με την ιστορία, ένα δάσος, όπως είναι σήμερα η νότια πλευρά. Και εκεί λοιπόν, την περίοδο εκείνη, ο Ιωσήφ Φύλαγρης δίδασκε τον Αριστοτέλη. Μια τεράστια ιστορία. Βυζαντινά μοναστήρια. Η Μονή Κουδουμά. Μονή Κουδουμά, βέβαια. Η Μονή Οδηγήτριας. Η Παναγία των Καπετανιανών με την νοερά προσευχή του κύριε Λέισον. Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Βυζαντινά μοναστήρια. Ανεκτίμητης αξίας. Έτσι, έτσι. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντυπωσιακά όρια ανεκτίμητης αξίας και βεβαίως μιας μεγάλης σημασίας φυσικό κάλος για τη Χλωρίδα, για την Πανίδα και πολλά πολλά άλλα. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω έτσι από περιέργεια και νομίζω θα το έχει την ανάγκη να το ρωτήσει οποιοδήποτε, είναι το γεγονός ότι, και θέλω να καταδείξω βεβαίως την αμέλεια κάποιων τα προηγούμενα χρόνια που δεν έδειξαν τόση βαρύτητα σε όλο αυτό το πλούτο όπως εσείς παλεύατε να αναδείξετε από το 2013. Και θέλω το σχολείο σας, γιατί ενδεχομένως πολλοί στο παρελθόν έκαναν και βήματα πίσω
ως προς την ανάδειξη τελικά των αστερουσιών και να μπούμε τελικά σε αυτή τη λίστα των 700 που έχουν το χαρακτηρισμό ως απόθεμα βιόσφαιρας. Κύριε Κουμαντάκη, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή. Τώρα, τι ορίζοντες ανοίγονται από εδώ και πέρα θα τα πούμε μετά, αλλά θέλω το σχολείο σας πρώτα σε αυτή τη φάση. Ένα ενδεχομένως, γιατί όταν εγώ το έφερα πρώτη φορά στην περιφέρεια και μάλιστα στην εκτελεστική. Ναι. Αρκετή, δικαιολογημένα ενδεχομένως κάποιοι συνάδελφοι τότε, ακριβώς δεν το πίστεψαν. Όμως, κύριε Κουμαντάκη, εμένα ξέρετε τι μου έχει δείξει η εμπειρία μου. Ευτυχώς στηρίχθηκε πάρα πολύ από τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βέβαια χρηματοδότησε και τη μελέτη. Γιατί, εάν δεν χρηματοδοτείται η μελέτη, και αν, επιτρέψτε μου να πω, δεν ανατίθετο στην αναπτυξιακή Ηρακλείου, η οποία, γιατί ήταν προϋπόθεση η μελέτη να κατατεθεί από ένα φορέα, ο οποίος έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η μελέτη ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει. Εδώ θέλω να τονίσω την υποδειγματική συνεργασία τόσο με τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, δουλειά συνεχής, δουλειά καθημερινή, σκληρή δουλειά, του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα, του κυρίου Μιχάλη Σκούλου, ναι, της Προέδρου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής UNESCO, της κυρίας Τζιτζικώστα, και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι εμείς, πριν εγκριθεί το πρόγραμμα, πέρυσι το Μάιο, είχαμε μόλις ολοκληρώθηκε η μελέτη, η οποία μελέτη είναι 700 και πλέον σελίδες, για να καταλάβετε το μέγεθος της δουλειάς η οποία προηγήθηκε. Είχαμε μεταβεί στην UNESCO, στο Παρίσι πήγαμε. Και θα έπρεπε οι άνθρωποι εκεί στην UNESCO να πιστούν και βεβαίως να αναγνώσουν αναλυτικά όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Ακριβώς. Γιατί αυτή η περιοχή, ναι, πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα ιδιαίτερα τα οποία έχει. Τα οποία σας λέω είναι τεράστια σημασία και εμβέλεια, τεράστια σημασία από θρησκευτική, από αρχαιολογική, αρχαία μνημεία επάνω. Η Τρυπητή, προμηνοϊκό ανάκτορο, στην Κουμάσα τα τελευταία 10 χρόνια. Ξέρετε ότι γίνονται ανασκαφές αυτά, δεν τα γνωρίζει πολλοί κόσμος, κύριε Κουμαντάκη. Και ενδεχομένως γι' αυτό δεν είχαν ασχοληθεί, γιατί τα αστερούσια ήταν εγκαταλελειμμένα επί της ουσίας. Στην Κουμάσα, λοιπόν, τα τελευταία 10 χρόνια, με χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου της Χαϊδεβέργης, υπό τον Παναγιωτόπουλο, τον αρχαιολόγο, ναι, γίνονται ανασκαφές οι οποίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον 15 χρόνια ακόμα και που βέβαια κατά τον κύριο Παναγιωτόπουλο τα ευρήματα όλα τα οποία αναδεικνύονται και κατά τους αρχαιολόγους τους δικούς μας εδώ, που όλο αυτό το διάστημα με το οποίο εμείς προσπαθούσαμε, είχα την τύχη να μιλήσω και να συνομιλήσω και να παρουσιάσω όλη αυτή την προσπάθεια κλπ. Φαίνεται ότι θα είναι εισάξια μεγάλων ανακτόρων. Η Γόρτινα, η Φεστός, ο Απόστολος Παύλος πρώτη φορά περπάτησε τα αστερούσια στους Καλούς Λιμένες. Καλούς Λιμένες. Περπάτησε. Βέβαια. Είναι ανεκτήμητης αξίας. Θα μου πείτε, κακώς δεν είχε γίνει μέχρι τώρα η ανάδειξη όλου αυτού του μνημείου. Έφτασε σήμερα ο χρόνος, σας αφήσουμε τα παλιά και σήμερα να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και αισθάνεστε και δικαιωμένοι, νομίζω, και επάξια το αισθάνεστε αυτό. Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα, από εδώ και στο εξής, εν της πράγμαση, τι σημαίνει αυτό. Γιατί λέμε ότι έχει το χαρακτήρα του, την ιστορικότητα, με τις αρχαιότητες, με το φυσικό κάλος. Από εδώ και στο εξής, στο κομμάτι της αναπτυξιακής προοπτικής, φαντάζομαι ότι βαριές παρεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν. Δες εικόν, τι πρέπει να γίνει, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε φαντάζομαι να προσελκύσει και το ενδιαφέρον και ξένων επισκεπτών και των υπόλοιπων Ελλήνων από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής στο σημείο. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο. Υπάρχουν και σημεία που δείχνουν εγκατάλειψη. Υπάρχουν κάποια σημεία, ας πούμε, στο οδικό δίκτυο, δηλαδή πρέπει νομίζω να αλλάξουν πολλά. Το οδικό δίκτυο, πάρα πολλά χωριά εγκαταλελειμμένα. Το οδικό δίκτυο είναι ένα τεράστιο, βέβαια, θέμα το οποίο θίγεται, κύριε Κουμαντάκη. Είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας ότι οι περιοχές οι οποίες εντάσσονται σε αυτό το δίκτυο, ναι, αναπτύσσονται με ένα σχεδιασμό βιώσιμο, με μια ανάπτυξη η οποία είναι ορθολογική, δίκαιη προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους, βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα υποστηρίξει απόλυτα τον άνθρωπο. Τι θα γίνει λοιπόν, μπορεί να αναπτυχθεί.
τα αστερούσια καταρχήν είναι στη μεγαλύτερη έκτασή τους περιοχές Natura. Έτσι. Περιοχές με ειδικές ζώνες προστασίας πουλιών, προστατευόμενες περιοχές. Δεν αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό. Ήπιες οι παρεμβάσεις λοιπόν οι οποίες θα πρέπει να γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν χρηματοδοτηθεί, έχει ξεκινήσει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός που σας είπα προηγούμενα ότι ήταν προϋπόθεση η αναπτυξιακή, να είναι η αναπτυξιακή να το υποστηρίξει, γιατί έχει δουλειά μπροστά της τώρα η αναπτυξιακή. Ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί τα μονοπάτια τα οποία θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται μέσα από το Leader. Μέσα από το Leader Μεσαράς επίσης έχουν χρηματοδοτηθεί αρκετές δράσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στο εγγύς μέλλον να υλοποιούνται. Τα μονοπάτια, στόχος είναι να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό μονοπάτι. Mm-hmm. Επίσης, θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει την άλλη μελέτη, η οποία έχει ολοκληρωθεί, η Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Βέβαια. Αντιληφθείτε λοιπόν την ανάπτυξη η οποία θα γίνει τώρα σε αυτή την περιοχή, στο νότο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πολύ πλευρή από ό,τι το αντιλαμβάνομαι, ανάπτυξη γενικότερα. Και νομίζω ένας ο οποίος θα μας ακούει αυτή τη στιγμή και το περιγράφεται, κάτι το οποίο έμοιαζε πολύ μακρινό, τελικά είμαστε τόσο κοντά, ώστε να αλλάξει ριζικά η όψη και το είναι της περιοχής, που ήταν και το ζητούμενο. Κύριε Κουμαντάκη, εμένα αυτό το εγχείρημα, ξέρετε τι μου έδειξε? Μου έδειξε ότι όταν είμαστε όλοι μαζί, όταν έχουμε όραμα, γιατί ναι, για μένα ήταν ένα όραμα ετών, και εδώ είναι παράληψή μου που δεν μνημόνευσα και πρέπει να μνημονεύω, τον αείμνηστο το θάνατο Μικρούτσικο, γιατί αυτή η ιδέα πάρθηκε πριν από 10 και πλέον χρόνια, περισσότερα, στα Αστερούσια. Ένα απόγευμα με το θάνατο Μικρούτσικο. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τον τόπο αυτό, έτσι. Ιδιαίτερα τα Καπετανιανά, ήταν και καλός σας φίλος από ό,τι γνωρίζω. Και μαζί σχεδιάζεται τον τόπο του, το μέλλον ένας του άνθρωπος τόπου. Ένας άνθρωπος, ο οποίος ξένος, ο οποίος αγάπησε περισσότερο από πολλούς άλλους το συγκεκριμένο τόπο. Μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί η οικοτεχνία, mm-hmm, η μικρή παραγωγή, που επί της ουσίας στα Αστερούσια τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Η μελισσοκομεία, άρα μελισσοκόμοι, η κτηνοτροφία, τα μικρά τυροκομεία, τα βότανα, καλλιέργεια βοτάνων. Έρχεται λοιπόν τώρα η UNESCO, το μπραντ αυτό το ισχυρό, το οποίο τι θα κάνει? Οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχολούνται, είτε αυτό λέγεται οικοτουρισμός, αναρριχητικός τουρισμός, γιατί υπάρχουν περισσότερες από 85 οργανωμένες αναρριχητικές πίστες στα Αστερούσια, κύριε Κουμαντάκη, που και αυτό το εγχείρημα το ξεκίνησε ο Γκούναρ, ο Αυστριακός, πριν από 30 χρόνια, χωρίς καμία απολύτως βοήθεια από κανένα φορέα, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Άρα αναρριχητικός τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, τα μονοπάτια όπως σας προείπα, καταδυτικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, τόσα βυζαντινά μοναστήρια, τόσα μοναστήρια πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ανοίγονται τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης από εδώ και στο εξής. Και προσέξτε, και δεν το μπραντ τώρα της UNESCO δεν θα το φέρουν. Δεν θα το φέρει απλά ο ορεινός όγκος των Αστερουσίων, αλλά όλοι οι όμορφοι δήμοι, Δήμος Φεστού, Δήμος Γόρτινας, οι κάτοικοι δηλαδή. Να δούμε δηλαδή επιτέλους αυτούς τους δήμους, θα το πω, να συνεργάζονται μεταξύ τους ουσιαστικά και στο κομμάτι του πολιτισμού και στο κομμάτι της ιστορικότητας κάποιων σημείων της περιοχής και γενικότερης ανάδειξης, γιατί το ξέρετε κι εσείς νομίζω καλά ότι είχε αφαιθεί πλέον αυτό το κομμάτι. Μας ένοιαζε μόνο στην περιοχή εκεί της Μεσαράης των Αστερουσίων να φτιάξουμε ένα δρόμο να περνάμε και είμαστε καλά, κυρία Βρέτζου. Έτσι όπως θα λέτε, δυστυχώς, κύριε Κουμαντάκη. Ας ενώσουν δυνάμεις, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Αυτό όλοι ακριβώς δήμος πρέπει δήμος να Γόρτινας γίνει. Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, Δήμος Μινώα Παιδιάδος, έτσι. Δήμος Βιάνου, γιατί και οι πέντε δήμοι είναι όμοροι στην περιοχή των Αστερουσίων. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, με όποιες δραστηριότητες και αν ασχοληθούν, θα υποστηρίζονται από τον μπραντ το οποίο λέγεται UNESCO. Αντιλαμβάνεστε, είναι παγκόσμια εμβέλεια σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή. 700 περιοχές σε όλο τον κόσμο. Η UNESCO τι κάνει, κύριε Κουμαντάκη, επί της ουσίας μέσα από αυτό το πρόγραμμα? Προστατεύει την ήπια βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα σοβαρότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο λέγεται κλιματική αλλαγή.
Άρα λοιπόν έρχεται η UNESCO, αυτές τις περιοχές και τις προστατεύει ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Και αν βρεθούν και ενταχθούν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες ενδεχομένως υπάρχουν, που σίγουρα υπάρχουν, μάλλον σίγουρα υπάρχουν, και ο κόσμος αντιληφθεί το βάρος το οποίο έχει και την ευθύνη την οποία έχει για τη διάσωση αυτών των περιοχών, θα δημιουργηθούν πυλώνες παντού, έτσι, ούτως ώστε να συμβάλλουμε όλοι στην κλιματική αλλαγή, να σώσουμε τον πλανήτη γενικότερα. Πάντως, από εδώ και πέρα, κυρία Βρέτζο, όσον αφορά, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να γίνουν όλα αυτά πράξη, το οικονομικό υπόβαθρο της όλης της προσπάθειας που θα στηριχθεί, είπατε προηγουμένως για το Leader, είπατε για πόρους της περιφέρειας, από πού αλλού θα μπορούμε να αντλήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε να το δούμε στο σύνολό του τελικά να υλοποιείται? Ήδη έχει ξεκινήσει, όπως σας είπα, από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός. Ευχαριστώ που μου δίνετε μου κάνετε την ερώτηση αυτή, κύριε Κουμαντάκη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα να γίνει πραγματικά μία αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία να ενταχθεί και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί στην τρέχουσα προγραμματική ήδη έχουν ενταχθεί αρκετά έργα, όπως σας προείπα, όπως είναι αυτά τα μονοπάτια, όπως είναι στο επόμενο διάστημα θα κάνουμε μία σειρά από ημερίδες σε συνεργασία πάντα με τη ΜΙΟ, την Εθνική Επιτροπή, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές στο παρελθόν. Θα φτιάξουμε μια ιστοσελίδα η οποία θα αναδεικνύει την περιοχή παντού, τα πλεονεκτήματα της περιοχής. Θα μιλάμε μέσα από αυτό το site, ούτως ώστε ο καθένας που θα μπαίνει μέσα να καθοδηγείται και να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτή η περιοχή και γιατί θα πρέπει να την επισκεπτόμαστε. Άρα λοιπόν ανοίγεται μια τεράστια αναπτυξιακή προοπτική. Έχουμε μια τεράστια αναπτυξιακή προοπτική μπροστά μας. Ήμασταν τυχεροί που η Αναπτυξιακή Ηρακλείου και ο Περιφερειάρχης στήριξε, χρηματοδότησε τη μελέτη και η Αναπτυξιακή μετά στελέχη της σε συνεργασία πάντα με την Εθνική Επιτροπή. Σταθήκαμε από πάνω για να υλοποιηθεί, για να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Εγώ δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια, κύριε Κουμαντάκη, γιατί είναι ένα εγχείρημα και αυτό και της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς, στο οποίο, αν θέλετε, πρωτοστάτησα. Μπορεί να μην έχω θεσμικό ρόλο σήμερα. Σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας των Αστερουσίων, όμως και σαν άνθρωπος που ήμουν πάνω από τις μελέτες και τη μία και την άλλη, θα συνεχίσω. Δεν τα αφήνω δηλαδή αυτά τα εγχειρήματα. Θέλω να πιστεύω ότι και ο Πρωθυπουργός, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει και η επαναλειτουργία και η επαναδραστηριοποίηση της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς, έτσι όπως έχουν γίνει οι μελέτες, αυτές οι δύο, ο κόσμος της συγκεκριμένης περιοχής και όλων των Δήμων, κύριε Κουμαντάκη, θα ωφεληθεί τα μέγιστα. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η συνεργασία σε τέτοιου είδους εγχειρήματα και τέτοιου είδους αναπτυξιακά εργαλεία πρέπει να δημιουργούμε για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην περιφέρεια Κρήτης. Brand UNESCO, Brand Name Κρήτη, τα προϊόντα. Δείτε πόσα πολλά έχουμε. Δεν φτάνει. Έτσι. Εάν δεν προχωρήσουμε... Απέκτησε μία παραπάνω αξία το προϊόν του νησιού μας. Ακριβώς. Δεν φτάνει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σκληρή δουλειά, συνεχής δουλειά από εδώ και στο εξής. Όχι μόνο για την προώθηση, για τη διασφάλιση. Εάν διασφαλίσουμε όλο αυτό το κεφάλαιο σήμερα, το οποίο λέγεται Brand UNESCO, το κεφάλαιο το οποίο λέγεται Brand προϊόντων Κρήτη. Της Κρήτης, Κρήτη, οικοτεχνία, μικρή παραγωγή, σας λέω, όλα αυτά, ο τουρισμός. Δίνεται μια τεράστια προοπτική για την ανάπτυξη του βιώσιμου ήπιου τουρισμού στην Νότια Κρήτη. Υγιούς τουρισμού, όχι άναρχου, όχι άναρχη ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς έρχεται να προσθέσει σήμερα η UNESCO σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Και νιώθω καλά γι' αυτό, κύριε Κουμαντάκη. Είμαι καλά. Είμαι καλά γιατί πραγματικά ήταν ένα όραμα, όπως σας είπα, ετών. Νιώθω καλά γιατί όλοι βρεθήκαν τελικά άνθρωποι με τους οποίους συμπορευθήκαμε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι, δεν χρειάζονται πολλοί, μην νομίζετε ότι χρειάζονται πολλοί. Χρειάζονται λίγοι
να έχουν ένα κοινό οραματισμό, στρατηγική και διάθεση για δουλειά. Ήταν πάντως πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα το να κτηνογραφήσεις τόσα πολλά στοιχεία τα οποία διαθέτουν τα αστερούσια. Το καταφέρατε σε ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Πολύ σύντομο. Πολύ σύντομο. Η αλήθεια είναι αυτή και η αλήθεια να λέγεται. Ευτυχώς βρέθηκαν οι χρηματοδοτήσεις. Σας ελπίσουμε ότι θα βλέπουμε να αλλάζει τελικά ο τόπος μας εκεί νότια του Ηρακλείου μέρα με τη μέρα. Εγώ κλείνοντας και πριν σας αποχαιρετήσω, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να υπενθυμίσω ότι αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει και η διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για το θέμα το οποίο μιλάμε, για την ένταξη τελικώς των αστερουσίων στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας. Έτσι, και νομίζω εκεί μπαίνει και επίσημα η σφραγίδα. Ακριβώς. Αύριο το μεσημέρι, 12 η ώρα, από την περιφέρεια, ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής, ο κύριος Μανώλης Κοκοσάλης, η κυρία Τζιτζικώστα, η πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, ο κύριος Μιχάλης Οσκούλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για το πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Να είστε καλά, κυρία Βρέτζου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την επόμενη φορά που θα ξανασμίξουμε τηλεοπτικά. Να δούμε και μια διαφορετική, ακόμα καλύτερη εικόνα για την περιοχή των αστερουσίων. Να είστε καλά.